κεφάλαιο και δυσδυτικό του λόγο, όπως πάντα, και παρακαλούμε τον καθηγητή του Παντίου Πανεπιστημίου, τον πολιτιολόγο και πολύ παραγωγικό συγγραφέα τα τελευταία χρόνια σχετικά με την φύση των πολιτικών προβλημάτων της δημοκρατίας και του πολιτεύματος στην Ελλάδα, τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη, για τη δική του συμβολή. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, το εγχείρημα του Γιώργου του Καραμπελιά με τον νέο λόγιο Ερμή και θα έλεγα και με την συμβολή του την επιστημονική τα τελευταία χρόνια κάνει αυτό που όφυλαν να κάνουν τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα τα οποία χρηματοδοτούνται από το υστέρημα του ελληνικού λαού. Να δημιουργήσει δηλαδή τις προϋποθέσεις μιας επιστημονικής εστίας η οποία να αναδείξει τα μείζωνα προβλήματα της εποχής μας και του τόπου και όχι να καταγίνεται με ιδεολογικές στοχοποιήσεις για τη χειραγώγηση της κοινωνίας ή με τη σύνταξη καταλόγων βιβλιοθηκών και αποσπασματικά με θέματα χωρίς ιδιαίτερη σημασία. Το εγχείρημα αυτό αποτελεί συγχρόνως και ένα στίχημα να μην γίνει σαν τα άλλα, τα περισσότερα περιοδικά, δηλαδή ένα όργανο του τίποτα. Να παραμείνει επομένως σε αυστηρά επιστημονικό επίπεδο και να παρεμβαίνει σε κεντρικά ζητήματα, διότι νομίζω ότι αυτό το οποίο άλλωστε θα επιχειρήσω να δείξω στη συνέχεια είναι αναγκαίο για όλους εμάς, είναι να επανέλθουμε σε μια διαδικασία γνωστική, να γνωρίσουμε δηλαδή τα πραγματικά ζητήματα ανασυγκροτώντας τις ίδιες τις έννοιες μέσα στις οποίες ζούμε, οι οποίες ορίζουν αυτό το οποίο ζούμε και που έχει να κάνει τόσο με το κοινωνικό όσο το ιδιωτικό, όσο επίσης και με το πολιτικό πεδίο και τη συλλογικότητά μας. Ποιο είναι το κεντρικό ζήτημα της εποχής μας, όπως τίνει να εξελιχθεί και ιδιαίτερα στη χώρα. Αυτό που το πρώτο τεύχος του νέου λόγιου Ερμή προσπαθεί να αναδείξει, δηλαδή η συζήτηση για το έθνος. Εύλογα, θα έλεγα, αφού η συζήτηση για το έθνος δεν γίνεται όπως πολλοί νομίζουν για την ιστορία, δηλαδή για τη γνώση του παρελθόντος απλώς, αλλά γίνεται για το σήμερα. Εάν θα δεχτούμε ότι το ελληνικό έθνος, για παράδειγμα, εγγράφεται ως σταθερά της ιστορίας από την αρχαιότητα ή έστω από τον 10ο-13ο αιώνα, ή εάν είναι υποπροϊόν του κράτους, της νεοτελικότητας, έχει τεράστια σημασία για το σήμερα και για το μέλλον. Δεν είναι τυχαίο ότι επιχειρείται η θέση που παίρνει κάποιος για το έθνος να αποτελέσει κριτήριο για την προοδευτικότητά του αν είναι δεξιός, αριστερός, εθνικιστής ή μη εθνικιστής και ούτω καθεξής. Ποιο είναι λοιπόν το διακύβευμα που κρύβεται πίσω από όλη αυτή τη συζήτηση για το έθνος? Θα προσπαθήσω να τα εντάξω σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Το πρώτο είναι, η πρώτη κατηγορία είναι η παγκόσμια. Άλλοτε για την αριστερά, εχθρός ήταν ο καπιταλισμός και ο υπεριαλισμός, όπως ξέραμε. Για την αριστερά το έθνος ήταν εμπόδιο, αλλά για την ταξική, τη διεθνιστική, αλληλεγγύη, η οποία όφιλε να συγκρατηθεί και γι' αυτό το λόγο θεωρούσε ότι οτιδήποτε άλλο παρενέβαλε εμπόδια σε αυτή τη διαδικασία της απελευθέρωσης, δηλαδή της εργατικής τάξης, έπρεπε να παρακαμφθεί. Γνωρίζουμε όμως ότι αυτός ο αριστερός διεθνισμός, όταν ολοκληρώθηκε ο χρόνος του, εξέλιπε, όχι όμως και το έθνος. Η τελευταία αναλαμπή του αριστερού αυτού διεθνισμού ήταν τα κινήματα της αντιπαγκοσμιοποίησης. Πιστευόταν ότι παρότι δεν νικήθηκε ο καπιταλισμός όπως ορίζεται μέσα σε ένα κανονιστικά οριοθετημένο κράτος, θα τον νικούσαν με τα ταξιδιωτικά πανηγύρια στο περιβάλλον των διεθνών σχέσεων δύναμης. Και ξαφνικά
Τέλειωσε πολύ γρήγορα αυτή η φάση. Από τις επάλξεις του αντιεμπεριαλισμού, η μία μερίδα της αριστεράς, η λεγόμενη ανανεωτική αριστερά, σήκωσε τη σημαία της επανάστασης της φιλανθρωπίας. Δεν πρόκειται για μία διεθνιστική φιλανθρωπία, αλλά έχει σημασία αυτό, αλλά για ένα εγχείρημα που στοχοποιεί ως αντίπαλο την κοινωνία. Επειδή δεν δέχεται τις πιέσεις της παγκόσμιας αγοράς, επειδή δεν συνενεί για να μεταβληθεί η χώρα, η όποια χώρα η οποία γίνεται θύμα αυτής της διαδικασίας, σε χωματερή των αποβλήτων του υπεριαλισμού. Ουσιαστικά πιέζεται το μέρος εκείνο της κοινωνίας, το πιο αδύναμο, το οποίο βρίσκεται και σε πολιτική αδυναμία πια, να εξομοιωθεί με την οικονομική μετανάστευση, δηλαδή να μεταβληθεί η εργασία της και μέσω της εργασίας της ο ίδιος ο πολίτης σε εμπόρευμα. Η κάμψη της αντίστασης της κοινωνίας, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι τοποθετημένη, οφείλουμε αυτό κάποτε να το αντιληφθούμε, εκτός στο περιθώριο, εκτός πολιτείας, εστιάζεται στα θεμέλια της συνοχής της, σε αυτό που λέγεται έθνος. Διότι το έθνος δεν είναι, όπως είδαμε, ιστορία, είναι συνείδηση κοινωνίας και γι' αυτό αντέχει στον χρόνο. Δηλαδή αποτελεί κεκτημένο που συνδέεται οργανικά με την ελευθερία. Ελευθερία διεκδικεί μόνον όποιος έχει ή επιζητεί να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του. Ταυτότητα και ελευθερία είναι αδιαχώριστες έννοιες. Αυτή λοιπόν η αριστερά που στοχοποιεί την κοινωνία των πολιτών και τα θεμέλια της συνοχής της, το έθνος, όπως ονομάζεται σήμερα, συναντιέται όχι με μια αριστερή διεθνιστική ρητορική, δεν τη συναντάμε αυτή πουθενά, αλλά εφ' με τη διεθνή των αγορών. Τι επιδιώκει η διεθνής αυτή των αγορών και συνακόλουθα η λογική της φιλανθρωπίας? Πρώτον, την απομείωση των συνόρων. Δεν εννοείται με αυτό την άρση των εμποδίων της επικοινωνίας, αλλά την ακύρωση της πολιτικής δυνατότητας των κοινωνιών να διαχειρίζονται τα ίδια αυτών συμφέροντα. Δεύτερον, τη συνάντηση του κράτους με τις ομάδες συμφερόντων, τις αποκαλούν κοινωνία πολιτών, και όχι με την βούληση της κοινωνίας. Η πολιτική οφείλει να μην συναντιέται πια για να συνθέτει τις δράσεις της με την κοινωνία, αλλά με τις ομάδες συμφερόντων. Τρίτον, την χωρίς όρους και όρια κινητικότητα της εργασίας και τη μεταβολή της σε εμπόρευμα ώστε να μεγιστοποιηθεί το όφελος του κεφαλαίου. Τέταρτον, τη διάρρηξη των θεμελίων της κοινωνικής συνοχής ώστε οι πολίτες να μην διεκδικήσουν την συμμετοχή τους στην πολιτεία, υπογραμμίζω, που θα μπορούσε να μεταβάλει το σύστημα σε αντιπροσωπευτικό, που προφανώς δεν είναι, επαναφέροντας το σκοπό της πολιτικής, επομένως, κοντά στο συμφέρον της κοινωνίας. Αυτή η διάρρηξη της ισορροπίας που υπήρχε έστω εξωθεσμικά μεταξύ κοινωνίας, κράτους και αγοράς, είναι το ζητούμενο σήμερα, που έχει ακριβώς διαμορφωθεί στο επίπεδο της πολιτικής κυριαρχίας της αγοράς. Πέμπτον, την παραίτηση από κάθε βούληση ανεξαρτησίας και την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων υπό το πρίσμα της αγοράς και της παγκόσμιας αυτής δυναμικής που αντιπροσωπεύει. Εξού και η εκδοχή αυτή της αριστεράς δεν συναντιέται πια με την ιστορική της πελατεία ούτε με τον ιστορικό πολιτικό της λόγο, αλλά με αυτό που αποκαλείται, κακός ή καλός δεν έχει σημασία, αλλά ξέρουμε τι σημαίνει, τον νέο φιλελευθερισμό. Το δεύτερο διακύβευμα είναι το ελληνικό. Ξέρουμε όλοι ότι το κράτος είναι που οδήγησε την Ελλάδα στη σημερινή κρίση και όχι το όποιο τραπεζικό σύστημα όπως στις άλλες χώρες. Η σταθερά αυτή του ελληνικού κράτους που δημιουργεί ακριβώς τις συνθήκες κρίσης και απαξίωσης του ελληνισμού, εστιάζεται στην αναντιστοιχία του πολιτικού συστήματος προς το πολιτικό ανάπτυγμα της κοινωνίας. Είναι ακριβώς το αντίθετο το οποίο έρχεται η νεωτερικότητα να υποστηρίξει, ότι η κοινωνία δηλαδή
είναι η αιτία του προβλήματος και όχι το κράτος. Το κράτος αυτό, επειδή είναι αναντίστοιχο προς την κοινωνία, μεταβλήθηκε σε κράτος κατοχής επί της ελληνικής κοινωνίας. Ο ελληνισμός ελευθερώθηκε στην πραγματικότητα και η ιστορία το δείχνει όπως εξελίχθηκε από έναν ξενικό ζυγό για να υποβληθεί σε ένα καθεστώς εσωτερικής πολιτικής κατοχής. Σπανίως το ελληνικό κράτος υπηρέτησε την κοινωνική προσδοκία είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. Η αναδυστυχία αυτή είναι μία από τις θεμέλιες αιτίες της αποδόμησης του ελληνισμού που από ηγέτης στο μισό και πλέον της Ευρώπης και στη Μεσόγειο έως και τον 19ο αιώνα έγινε μια κακόφημη υποσημείωση στον παγκόσμιο χάρτη τον 20ο και τον 20ο και στον 21ο αιώνα. Αν η συζήτηση λοιπόν για το έθνος στην Ελλάδα έχει πάρει αυτή την εκρηκτική διάσταση, οφείλεται στο ότι η κρατική διανόηση που είναι απλώς μυρικαστική έναντι των δρομένων της διανόησης για το κοινωνικό-πολιτικό πρόβλημα στην Ευρώπη δεν καλείται μόνο να υπηρετήσει τις παγκόσμιες εξελίξεις αλλά και το κράτος έναντι του ελληνισμού. Γι' αυτό και επιδιώκει ως προς αυτό. Πρώτον, να ενοχοποιηθεί η κοινωνία και η κληρονομιά της για την κατάντια του κράτους και για την ποιότητα του πολιτικού προσωπικού ή για τη δική της πολιτική συμπεριφορά. Να ερμηνευθεί ως παραρτηματική η σχέση του ελληνισμού με τον ευρωπαϊκό κόσμο. Δηλαδή, να ερμηνευθεί ο ελληνισμός κατά το πρότυπο του ελληνικού κράτους που ξέρουμε όλοι ότι ήταν απολύτως και είναι εξαρτημένο με τις δυτικές δυνάμεις, ώστε να μην εγείρεται και πάλι ζήτημα ευθύνης του κράτους για την εξάρτηση της χώρας. Έτσι, αποφεύγεται να αναζητηθεί η αιτία της διάστασης μεταξύ κράτους και κοινωνίας στο κράτος και επιρρύπτεται στην κοινωνία. Να εξομοιωθεί η πρόοδος με τον εξευρωπαϊσμό, μια άλλη επιδίωξη, προκειμένου να δικαιολογηθεί η οπισθοδρόμηση από το πολιτιακό πρόταγμα του Ρήγα και της Επανάστασης προς την απόλυτη δεσποτεία. Θυμίζω ότι το ΜΕΝ, το πρόταγμα των Ελλήνων πριν και κατά την Επανάσταση, προέκρινε τη δημοκρατία με την έννοια της δημοκρατίας και όχι το εφιολόγισμα της εποχής μας, το κρατικό φεουδαλικό σύστημα. Το έθνος σύμφωνα με τη λογική αυτή ή η πλειοψηφία της κοινωνίας κατά μια άλλη διατύπωση όχι μόνο δεν χρειάζεται αλλά και στοιχειοθετεί τη μεγίστη απειλή για τις ελευθερίες και για τα δικαιώματα, θα έλεγα για την παγκόσμια αγορά, διότι η ελευθερία της κοινωνίας οφείλει να παραμεριστεί μπροστά στην ελευθερία της αγοράς. Προειδοποιούν μάλιστα ότι αν η κοινωνία αποτολμήσει να διεκδικήσει την ένταξή της στην πολιτεία, να εξελιχθεί δηλαδή σε δήμο και επομένως σε ένα στοιχειώδες αντιπροσωπευτικό ή προσωμιωμένα αντιπροσωπευτικό σύστημα, θα εξαφανιζόταν το έθνος. Το λέει ο Χομπσμπάουμ και οι άλλοι, δεν είναι δική μου συναγωγή συμπεράσματος. Διότι ως τεχνική κατασκευή ακολουθεί την τύχη του κυρίαρχου κράτους που κλήθηκε να νομιμοποιήσει. Δεν θα επισέλθω στο ερώτημα τι θα μπει στη θέση του έθνους αν αυτό εξαφανιστεί για να αποτελέσει τον συνεκτικό ίστο της κοινωνίας του κράτους. Γιατί η απάντηση είναι μόνο νεφιατική. Η απάντηση που πρέπει νομίζω να φέρει ένα διαφορετικό εγχείρημα όπως αυτό του νέου λόγιου Ερμή, το οποίο θα συνέχεται με την πρόοδο, οφείλει να λαμβάνει υπόψη ότι το έθνος ως ταυτότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ελευθερία, είναι φορέας ελευθερίας. Φορέας ελευθερίας σημαίνει ότι συνεκτιμάται όχι μόνο η ελευθερία του έθνους έναντι ενός άλλου έθνους, όπως δίδασκε ο παραδοσιακός εθνικισμός ή κυρίως ο αυταρχικός εθνικισμός, αλλά της κοινωνίας στο ατομικό, κοινωνικό και πολιτικό πεδίο, δηλαδή έναντι της οικονομίας και του κράτους που κατέχουν το σύστημα. Ότι δηλαδή το έθνος ως συνείδηση κοινωνίας, το έθνος της κοινωνίας, είναι ασύμβατο με το έθνος του κράτους. Το έθνος που το ενσαρκώνει το κράτος για να δικαιολογήσει την ομή της πολιτείας και να πολιτευθεί εις βάρος της κοινωνίας. Η απάντησή μας επομένως πρέπει πάνω απ' όλα να είναι γνωσιολογική.
Πρέπει δηλαδή να αποκαλυφθεί ο πολιτικός και ιδεολογικός στόχος του διακυβεύματος για το έθνος. Και για να γίνει αυτό, ένας τρόπος υπάρχει. Να ανακτήσουμε την ιστορία μας, την ελληνική ιστορία. Πρώτον, για την αυτογνωσία ημών των ιδίων. Δεύτερον, για να αντιληφθούμε τη φύση του ελληνικού προβλήματος και του γιατί της ελληνικής περιπέτειας στους νεότερους χρόνους. Και τρίτον, για να αντιληφθούμε τα γενικότερα φαινόμενα που σημειώνονται στον παγκόσμιο χάρτη και την κατεύθυνση της εξέλιξης των κοινωνιών της εποχής μας. Γιατί αυτό? Διότι σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο συμπεριλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Υπήρου, το παρελθόν του ελληνισμού δεν είναι το παρελθόν που ανάγεται στην φεουδαρχία ή στην δεσποτεία υπό μια γενικότερη έννοια, αλλά αποτελεί το ταυτολογικό ισοδύναμο αυτού που έχω αποκαλέσει ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα μικρής κλίμακας, δηλαδή των κοινωνιών εν ελευθερία που έχουν συγκροτήσει και έχουν να επιδείξουν μια ολοκληρωμένη εξελικτική διαδρομή στη διάρκεια της ιστορίας. Αν υπάρχει κάτι λοιπόν που τρομάζει την νεωτερικότητα, είναι ακριβώς η σύγκρισή της με το ανθρωποκεντρικό γινόμενο, τη δημοκρατία κλπ. Του ελληνισμού. Διότι αυτό υποδεικνύει την εξέλιξη την οποία δεν επιθυμούν με κανέναν τρόπο, διότι έρχεται σε αντίθεση με όσα συμβαίνουν στην εποχή μας. Επανέρχομαι λοιπόν για να κλείσω όπως άρχισα, ότι το διάβημα του νέου Λόγιο Ερμή είναι, εκτιμώ, σημαντικό και θα καταδειχθεί αυτό στο μέλλον ακόμη περισσότερο εάν, δηλαδή υπό την προϋπόθεση ότι θα εμείνει απαραίτητα στη γραμμή της γνωσιολογίας, της επιστήμης, για να αναδείξει ακριβώς αυτό που αποτελεί το πρόβλημα της εποχής μας, την ιδεολογική μετάλλαξη των θεμελιωδών εννοιών που συγκροτούν την υπόστασή μας. Ευχαριστώ.